Δεν βλέπουμε την κατάσταση εδώ. Καλημέρα, γεια σας. Ναι, και φτάσεις γιορτές, αν μπορείς να έχεις υπομονή για να ζήσεις ομαλά την κόρη μου που είναι φιλόλογος, να έχει τα βιβλία της, το κομπιούτερ της, τις εργασίες της, η γιαγιά στο άλλο δωμάτιο, με μία τουαλέτα. Δεν μπορώ να πω μετά. Απαράδεκτη συνθήκη στον 21ο αιώνα. Και 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια. Και το σπίτι μας γιατί δικαιολογείται για το πρώτο εξάμηνο, τον πρώτο χρόνο, πες έστω. Όσο περνάει ο καιρός, τώρα δεν έχουμε καθόλου υπομονή. Βέβαια. Τι είναι υπομονή? Τίποτα. Τον πρώτο καιρό συνηθίζουμε και λέμε άντα, θα γίνει κάτι, θα γίνει κάτι. Τώρα είναι τίποτα. Δεν πιστεύουμε κανέναν. Εδώ εμείς που τα βλέπουμε αγανακτούμε. Φαντάζομαι τώρα εσείς που τα ζείτε κάθε μέρα. Εμείς που τα ζούμε, εμείς εδώ και μαλώνουμε και μεταξύ μας. Και μαλώνουμε, και μεταξύ μας και κλαίμε και γελάμε και συζητάμε και δεν γίνεται. Είναι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Ανάμεικτα. Πόσο να αντέξει εδώ μέσα. Και μωρό, έχετε και μωρό. Δεν μπορούμε να τα διώξουμε, θέλουμε κι εμείς να τα δούμε. Θέλουν να έρθουν. Με ένα σπίτι δηλαδή επισκευάσιμο 140 τετραγωνικά και να σου λένε ότι... Τώρα τελευταία μας έδωσαν ότι πρέπει να δώσουμε, λέει, ένα χαρτί ότι κάτω από το σπίτι μας δεν υπάρχουν αρχαία και ότι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι του νομού Λαρίσσης, της περιφέρειας. Αν είναι δυνατόν. Δεν τρέπονται τώρα, μετά από 3 χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Και ζείτε τόσες δεκαετίες. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Η γιαγιά είναι 87. Καλά, δεν ζει στο σπίτι. Όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια έπρεπε να τελειώσουν από την πρώτη στιγμή. Ξέρουμε ότι υπάρχει γραφειοκρατία, ότι υπάρχει... Τίποτα. Είναι... Αυτή η κατάσταση του ελληνικού κράτους συνολικά για όλα τα ζητήματα, αλλά εδώ τώρα με τέτοια καταστροφή ο κόσμος...